Αλλά για να χαιρόμαστε τη ζωή, τη φύση, τα ταξίδια, τα σπορ, τους έρωτες, πρέπει να έχουμε την υγειά μας. Και για να έχουμε την υγειά μας, πρέπει να κάνουμε focus στη διατροφή. Αυτό μας το δίδαξαν και μας το έμαθαν σημαντικοί επιστήμονες που φιλοξενούμε τακτικότατα στην εκπομπή από την Diet System. Και ένα σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο σήμερα στο σαλόνι μας. Θα πούμε καλή χρονιά, μια καλή και έχουμε χρονιά. Να τον δούμε πολύ καιρό. Στον ομότιμο καθηγητή κλινικής χημίας και ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον κύριο Ανδρέα Μαριωρή. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε καλά. Ο επιστημονικός επικεφαλής της ομάδας της Diet System. Πολύ σωστά. Και βασική αξία και γνώριμη οικία φιγούρα, η κυρία Κατερίνα Κιούση, διαιτολόγος, διατροφολόγος, επίσης από το δυναμικό της Diet System. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Το θέμα που θέλετε να συζητήσουμε σήμερα ποιο είναι και γιατί, να θέσω αυτό το πρώτο ερώτημα. Ναι, μπορώ να αρχίσω. Βεβαίως, κύριε Μαριωρή. Αυτό που η υπερβαρότητα ή η υπερπαχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα στους περισσότερους ανθρώπους αισθητικό. Δηλαδή δεν είναι καλό για μένα να είμαι παχύσαρκος. Πρώτα αισθητικό. Πρώτα αισθητικό. Γιατί έχει και πολλά χειρότερα. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα για μας δεν είναι τόσο αισθητικό. Ναι. Για μας, έστω και μια μεσαία ή μικρή παχυσαρκία, είναι πρόβλημα μεταβολισμού. Και αυτό γιατί. Γιατί όταν εγώ έχω ειδικά σπλαχνικό λιπόδι ιστό, αυτός αλλάζει τη φυσιολογία του, γίνεται ένας φλεγμονώδης ιστός, τα κύτταρα γίνονται φλεγμονώδη, πεθαίνουν λιποκύτταρα, επειδή μεγαλώνουν και πεθαίνουν, έρχονται κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, μακροφάγα, ουδετερόφυλλα, και αυτό και γίνεται εκεί πέρα μια εστία φλεγμονής. Αυτή γενικεύεται σε όλο το σώμα, και με αποτέλεσμα να έχουμε αντίσταση στην ισουλίνη. Όλες αυτές οι κυταροκίνες που λέγονται, οι φλεγμονώδεις κυταροκίνες, πηγαίνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού και τα κάνουν να είναι ανθεκτικά στην ισουλίνη. Από τις οθήκες, που μπορεί να έχουμε το σύνδρομο των πολυκυστικών οθήκων, στα αγγεία παντού. Λοιπόν, οπότε ένας που είναι παχύσαρκος, υπέρβαρος και λίγο υπέρβαρος, δεν μπορεί να το δει αυτό. Βλέπει στον καθρέπτη τον εαυτό του, μπορεί να κάνει ένα ζάχαρο στο αίμα και να είναι φυσιολογικό, γιατί η αντίσταση στην ισουλίνη πρέπει να δουλέψει για περίπου 8 με 10 χρόνια. Να πούμε λίγο, η ισουλίνη τι ρόλο έχει? Η ισουλίνη είναι η κύρια ορμόνη που βάζει τη γλυκόζη στα κύτταρα και σε όλα τα κύτταρα, στα μυϊκά κύτταρα για να την κάνει γλυκογόνο και να μπορούμε να προχωρήσουμε, στο σηκώτη για να έχουμε γλυκογόνο υπατικό και να μπορούμε να περάσουμε όλο το βράδυ με παραγωγή γλυκόζης δικιά μας, την ενδογενή γλυκόζη, και γενικά για την λειτουργία, τη μεταβολική λειτουργία όλου του σώματος. Άρα έχει επίδραση λειτουργία, στο εγκέφαλο, έχει παντού. Η λειτουργία των σακχάρων σχετίζεται με την ισουλίνη. Ναι, ναι, ναι. Όταν εγώ λοιπόν είμαι υπέρβαρος και έχω αντίσταση στην ισουλίνη, ο οργανισμός έχει τρόπους να το προσπαθήσει αυτό. Να το μεταβολήσει την γλυκόζη, να το πάει εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα εμφανιστεί αυξημένη γλυκόζη στο αίμα και εγώ θα αισθάνομαι υπέροχα. Εάν όμως κοιτάξω την ισουλίνη μου μαζί, θα δω πως η ισουλίνη μου είναι πάρα πολύ αυξημένη για αυτό που κάνω. Άρα είναι εξειδικευμένη η εξέταση που πρέπει να κάνουμε για την ισουλίνη. Και είναι πολύ. Δεν γίνεται. Όχι από απλή αιματολογική. Όταν φτάσουμε και η απλή αιματολογική, δηλαδή το απλό ζάχαρο να είναι αυξημένο, τότε έχουμε χάσει 10 χρόνια. Έχει υπολογιστεί πως έχουμε χάσει 10 χρόνια που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Από το Harvard, ήδη από το 2004, έχει βρεθεί ότι τα μισά από τα β' κύτταρα των ισιδίων του Langerhans, αυτά που βγάζουν την ισουλίνη, είναι ήδη πεθαμένα με το πρώτο αυξημένο ζάχαρο. Με το πρώτο αυξημένο ζάχαρο. Άρα αυτό που λέγαμε παλιά προδιαβήτης, δουλεύει και μας σκοτώνει. Να. Οπότε εμείς, ο στόχος μας είναι να ελαττώσουμε ή να εξαφανίσουμε την αντίσταση στην ισουλίνη με τη διατροφή, την καλή διατροφή και την άσκηση. Άρα μιλάμε για δύο θεματικές, παχυσαρκία από τη μια και διαβήτηση από την άλλη. Ναι. Που συνδέονται όμως άμεσα. Αδιάρρηκτα. Άμεσα. Άμεσα, ναι. Και αντιλαμβανόμαστε με αυτό που μόλις τόσο απλά μας εξήγησε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι μια ύπουλη ασθένεια ο ζαχαρωδής διαβήτης που δουλεύει και εν δυνάμει οι άνθρωποι που κουβαλούν παραπανήσια κιλά, μπορεί η εικόνα τους να μην είναι ή αρεστεί όταν κοιτούνται στον καθρέφτη, αλλά ελοχεύει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος και αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Αν προληπτικά το κοιτάξουμε αυτό και αν σοβαρά ασχοληθούμε με την απώλεια βάρους, μπορούμε να προλάβουμε αυτή τη φλεγμονή και αυτό το πρόβλημα. Και να το προλάβουμε και σε σημαντικό βαθμό να το αναστρέψουμε. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη αιτία που κάποιος επισκέπτεται και το δικό μας χώρο είναι κυρίως το θέμα το αισθητικό. Πολύ δύσκολα ή σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι τα προβλήματα υγείας που τους φέρουν στο χώρο. Στην πραγματικότητα όμως μέσα από μια ισορροπία στην διατροφή και κάποιος που μπορεί ενδυνάμει να είναι διαβητικός μπορεί όλο αυτό να το αντιμετωπίσει, αλλά και αυτός που νοσεί να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά σας για να εντοπίσετε καταρχήν την κατάσταση και τα σημεία του κάθε... Όχι πελάτη, πώς να το ονομάσω, του κάθε... Ανθρώπου που ζητάει επί της ουσίας τη βοήθεια και τη συνεργασία μας. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο και κάθε άνθρωπος που επισκέφτεται το χώρο αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Κάνουμε αναλυτική σωματομέτρηση, βλέπουμε τη σύσταση του σώματος, βλέπουμε δείκτες υγείας, πώς δηλαδή αντιδράει, πόσο μεταβολικά δραστήριος είναι, πώς συμπεριφέρεται ο οργανισμός. Παίρνουμε πάντοτε και ιστορικό υγείας και όλα αυτά σαν πληροφορία τα παντρεύουμε για να φτιάξουμε το κατάλληλο διατροφικό πρόγραμμα. Θεωρείται όμως μία ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο να μπει σε μία γραμμή, σε μία ισορροπία, να επανέλθει ο οργανισμός ή να ρυθμιστεί, εν πάση περιπτώσει. Όταν πάρουμε την απόφαση, όλα είναι εύκολα. Αρκεί να μην το αναβάλουμε. Δηλαδή, ο πρώτος παράγοντας είναι να πάρουμε την απόφαση και μετά η διαδικασία μαζί με τη στήριξη όλης της ομάδας και την καθοριστική συμβολή και του κ. Μαριωρή είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, το αποτέλεσμα έρχεται εύκολα. Είναι κάτι το οποίο και τους ενθαρρύνει και τους ευχαριστεί σαν αποτέλεσμα. Και μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος που σίγουρα θα περιμένει και κάτι να δοκιμάσει τη δυνατότητα που πάντοτε δίνεται. Σήμερα έχετε έρθει με κάποια προσφορά, με κάποιο δώρο? Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί πάντοτε από την εκπομπή σας υπάρχει ανταπόκριση. Θέλω να μην περιορίσουμε σήμερα την ευκαιρία μόνο στους ανθρώπους που έχουν ζάχαρο, γιατί αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας ομιλίας, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία στους 20 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 281-0-336-109 να έχουν ένα ημερήσιο πακέτο διατροφής και ένα πλήρες διαγνωστικό έλεγχο χωρίς καμία επιβάρυνση. Οπότε, αφού τους δούμε σαν περιστατικά, αφού δουν και οι ίδιοι πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός τους, να μπορούν πάρα πολύ εύκολα να δουν πώς το diet system και η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός τους. Είτε αυτό είναι ένα μικρό παιδί που είναι σε παχυσαρκία, είτε μιλάμε για ανθρώπους που μπορούν να έχουν λίγα ή περισσότερα κιλά, ή ανθρώπους που μπορούν να έχουν προβλήματα υγείας, όπως είναι το ζάχαρο, όπως μια νεφρική ανεπάρκεια, κάποια προβλήματα καρδιολογικά, ή μια γυναίκα που μπορεί να είναι σε εγκυμοσύνη, σε θυλασμό ή ακόμα και ένας αθλητής. Να ρωτήσω αν ένας άνθρωπος έρθει με μια ιατρική διάγνωση ότι αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα υγείας και πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη διατροφή. Εξετάζεται και θα έρθει στο σπίτι ή στο γραφείο ένα μενού που το έχετε μελετήσει και το έχετε βάσει των αναγκών του φροντίσει? Βέβαια, έχουμε πρώτα δει και τον άνθρωπο που θα έρθει και τον παρακολουθούμε μετά, γιατί δεν είναι μόνο το βάρος που βλέπουμε, δηλαδή το βάρος του να ελαττώνεται, είναι πολλοί άλλοι μεταβολικοί παράμετροι που τους παρακολουθούμε και βλέπουμε πόσο καλά πάει ή δεν πάει καλά και το αλλάζουμε λιγάκι. Βέβαια, είναι πολύ βασικό. Η εξατομίκευση είναι το υπαρθμόν ένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω όσον αφορά τα δείγματα της παιδικής παχυσαρκίας και σίγουρα θέλω ένα σχόλιο από εσάς, αλλά και πώς προσεγγίζεται ένα παιδί το οποίο θέλει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διατροφή. Πώς το diet system και στην καθημερινότητά του, πώς γίνεται αυτό από την ώρα που θα πάει στο σχολείο μέχρι την ώρα που θα μαζευτεί στο σπίτι του, Κατερίνα? Τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, γιατί πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία είναι και το τι ερεθίσματα δέχονται μέσα από την οικογένεια και πόσο όλο αυτό θέλουν τα ίδια να δουν τη διαφορά. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά που μπορεί η μητέρα ή ο πατέρας να έχουν μια αιμονή και να θεωρούν ότι το παιδί έχει παραπάνω κιλά. Αυτό να μην το βλέπει σαν πρόβλημα. Οπότε να αντιδράει στην όλη διαδικασία, ακόμα και όταν αυτό τους το λέει ο παιδίατρος, όταν τους το λέει ο παθολόγος, όταν το συζητάμε στο χώρο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά παιδιά τα οποία πραγματικά το θέμα της ισορροπίας διατροφής είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Θέλουν να δουν τον εαυτό τους πιο αδύνατο και όλο αυτό λειτουργεί
λειτουργεί άψογα, είτε πρόκειται κατά τη διάρκεια που είναι στο σχολείο, είτε που είναι στο σπίτι. Βλέπετε άρνηση από πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν και πολλές οικογένειες που το κάνουν και οι γονείς μαζί, δηλαδή η μητέρα μαζί με το παιδί ή και περισσότερα άτομα μέσα στην οικογένεια. Ενημερώνονται και μπαίνουν σε πρόγραμμα. Ναι, όλη η οικογένεια, έτσι ώστε να μην κατά κάποιο τρόπο οι γονείς έχουν επίσκεψη στο σπίτι ή τρώνε, παραγγέλνουν πίτσες, μακαρονάδες κτλ. Και το παιδί, ας πούμε, πρέπει να φάει κάτι διαφορετικό. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία. Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή αν ένα υπέρβαρο παιδί που για χρόνια πολλά από την παιδική ηλικία κουβαλάει παραπανήσια κιλά, έχει σπλαχνικό λίπος, σε βάθος χρόνου μίας δεκαετίας μπορεί τελικά να πάει να κάνει κάποιες εξετάσεις και να δει ότι έχει μια σοβαρή φλεγμονή και να έχει μια διάγνωση ζαχαρόδη διαβήτη. Τα παιδιά... Καταρχάς, στη ζαχαρόδη διαβήτη υπάρχουν πολλαπλών ειδών. Ο τύπου 1, η παιδικό ζαχαρόδη διαβήτη, είναι τελείως άλλο. Ναι. Είναι τα παιδιά αυτά είχαν την ατυχία να καταστραφούν τα β' του κύτταρα από αντισώματα που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός, τα καταστρέφει. Ο τύπου 2, που είναι των ενηλίκων, αλλά όλο το βλέπουμε να κατεβαίνει σε ηλικία και να γίνεται όλο και πιο νωρίς, μπορεί να προβλεφθεί, να το προλάβουμε, προληφθεί πολύ άνετα. Τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο προτέρημα που δεν το έχουμε εμείς. Είναι νέα. Έχουν ένα οργανισμό που προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε βασικά τα παιδιά, αν όπως είπε και η Κατερίνα, μπουν σε ένα πρόγραμμα με τη βοήθεια της οικογένειας, θα απαντήσουν πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε ελληνικό. Ο μεταβολισμός των παιδιών που είναι παχύσαρκα ξυπνάει πολύ πιο εύκολα από ότι είναι ως ενήλικα. Ο μεταβολισμός του παιδιού που είναι παχύσαρκο έχει φοβερά προβλήματα και μπορεί να το δημιουργήσει και στο μέλλον. Αλλά είναι εύκολα αντιστρεπτός αυτό. Το ίδιο όμως το παχύσαρκο παιδί είναι κάτω από τρομακτικές πιέσεις και στο ανοσοποιητικό του σύστημα και στο ενδοκρινολογικό του σύστημα και στα κόκαλά του. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο για ένα παιδί. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που μας λέτε σήμερα και είναι σημαντικό να ακουστεί για άλλη μια φορά η προσφορά που κάνετε να αποκτήσουν μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη στάση ζωής. Δεν είναι μόνο η προσφορά του δωρεάν πακέτου, είναι και η εξέταση δωρεάν που θα τους κάνετε, όποιος τηλεφωνήσει πολύ τώρα. Πολύ σωστά. Στους 20 λοιπόν πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 281-0-336-109 θα δώσουμε την ευκαιρία να έχουν ένα ημερήσιο πακέτο διατροφής με όλα τα γεύματα προσαρμοσμένο στο δικό τους προφίλ υγεία, στις δικές τους απαιτήσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό, με σαλάτα, απογευματινό και βραδινό. Θα κάνουμε επίσης μια αναλυτική σωματομέτρηση, έτσι ώστε να δούμε και πόσο μεταβολικά δραστήριος είναι ο οργανισμός, πόσο από τη σύσταση του σώματος είναι μυϊκή μάζα, πόσο είναι λίπος και να εξοικειωθούν γενικά και να δουν τι μπορεί πραγματικά να τους προσφέρει η diet system. Οπότε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 281-0-336-109 μπορείτε να προγραμματίσετε και το δικό σας ραντεβού. Κύριε Μαριωρή, άνθρωποι που δοκιμάζουν να κάνουν ό,τι τους προτείνει ο γείτονας, ο φίλος, ο συγγενής, ό,τι βρουν στο διαδίκτυο, επικίνδυνες και στερητικές δίαιτες, είναι και άνθρωποι που θα μπλοκάρουν το μεταβολικό ρυθμό. Μηχανισμό, όπως τον είπε η Κατερίνα. Υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες, υπάρχει πολλή μυθολογία και στο δίκτυο. Και παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση. Αυτό που υπάρχει και τώρα πάρα πολύ στην Αμερική και έρχεται και εδώ, το ξέρουμε. Τα fake news, δηλαδή ψέματα που λένε, τα δικτυακοί τόποι, ενώ υπάρχουν άριστοι δικτυακοί. Αλλά εσύ μπερδεύεται σε ένα αυτό το πράγμα που είναι με χιλιάδες πράγματα, αληθινές και ψεύτικες πληροφορίες. Συγκεχημένα είναι όλα. Είναι συγκεχημένα. Όχι. Θα ήθελα, όχι αναγκαστικά στο diet system, αλλά να πάρει πληροφορίες ο άνθρωπος που είναι υπέρβαρος, έχει προβλήματα στο μεταβολισμό του, από το γιατρό του. Εκεί θα πάρει την κατάλληλη πληροφορία και αν θέλει να βοηθηθεί περαιτέρω, έρχεται και σε εμάς στο diet system. Αλλά βασικά με επαγγελματίες υγείας και διατροφολόγους φυσικά. Αυτοί θα του πούνε την πραγματικότητα. Ιδάλλως από το δίκτυο εντάξει, αλλά μπορεί να πάρει και λάθος πληροφορίες. Καθηγητά, ένα παιδί το οποίο είναι παχύσαρκο και κατορθώνει, για παράδειγμα με τη βοήθεια της diet system που σήμερα συζητάμε και βλέπει 100% το αποτέλεσμα, σημαίνει κάτι τέτοιο ότι ως ενήλικας θα ξαναθυμηθεί τις κακές συνήθειες στο σώμα και ο οργανισμός του και θα ξανακυλήσει
σε πλαίσια παχυσαρκίας να φτάσει. Αυτό στατιστικά έχει βγει πως δεν... Δεν ισχύει, είναι ένας μύθος όλο αυτό. Είναι και αυτός ένας αστικός μύθος. Το παιδί που ήταν παχυσάρκο μπορεί μια ζωή να είναι γυμνασμένος και λεπτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να αλλάξει διατροφικές συνήθειες και τρόπο ζωής. Ουσιαστικά με τον τρόπο ζωής. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την diet system. Δεν φτάνουμε μόνο στο αποτέλεσμα, στο να χάσουμε τα κιλά και μετά ο άλλος μένει μόνος του και προσεύχεται να μην τα ξαναπάρει. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλη αυτή η καθοδήγηση και η εκπαίδευση είναι καθ' όλη τη διάρκεια που ακολουθούν το πρόγραμμα, αλλά και μετά την λήξη των γευμάτων, για έναν ολόκληρο χρόνο πάλι κάθε 15 μέρες έχουμε επαφή, κάνουμε αναλυτικές σωματομετρήσεις, δίνουμε οδηγίες διατροφής, επισκέφτονται τον κύριο Μαριωρή, έτσι δωρεάν, χωρίς επιπλέον καμία επιβάρυνση, ώστε αυτό το αποτέλεσμα να επηρεάσει πλέον και τη συμπεριφορά και τις συνήθειές τους και να μπορεί να τους ακολουθήσει σε βάθος χρόνου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και μας έχετε δείξει ότι μπορείτε να τους επιτύχετε μαζί με τους ανθρώπους που έρχονται σε εσάς αυτούς τους στόχους. Έχουμε φιλοξενήσει κόσμο, ακόμη πολύ και σωστά, με τέτοια ιατρική διάγνωση, που μόνο με σωστή διατροφή και λίγη άσκηση είδαν ξαφνικά να φτάσουν στο επίπεδο να σταματήσουν την ισουλίνη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε αξιόλογα αποτελέσματα και στο κομμάτι του ζαχάρου και σε άλλα προβλήματα υγείας. Και ανθρώπους που μπορεί να είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία και κάνουν ιατρικό έλεγχο και οι εξετάσεις μετά από ένα μήνα που τον επαναλαμβάνουν, είτε αυτό είναι χοληστερίνη, είτε τριγλυκερίδη, είναι ζάχαρο, το προφίλ όλο αυτό βελτιώνεται θεαματικά μέσα από τη διατροφή. Να τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δουν πώς μπορούν σωστά, βέβαια, να αλλάξουν τρόπο διατροφής και στάση ζωής. Ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στους 20 πρώτους που θα καλέσουν τώρα στο 281-0-336-109 να κατοχυρώσουν ένα πλήρες ημερήσιο πακέτο διατροφής που περιλαμβάνει όλα τα γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, σαλάτα, απογευματινό και βραδινό, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και να κάνουμε εντελώς δωρεάν έναν αναλυτικό σωματομετρικό έλεγχο και να δουν πώς λειτουργεί ο οργανισμός και να δουν και κάποιους σημαντικούς δείκτες υγείας πώς λειτουργούν στο σώμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.